αποκοιμήθηκες τάχα. Ρε Βάζης, τόσο βαριά σε κυρίευσε τώρα κάτι. Αχ, και πού να σε έβλεπε τώρα από πουθενά η Περμαχούλα. Γεια, Περμαχούλα. Εκείνη που ξέβρεις, η λατρευτή σου. Α, την αρνείσαι, από τώρα. Να κάνεις νόμο τρόπο, λέω εγώ. Να κάνεις νόμο τρόπο. Να αφήσετε το σπιτάκι στο λιβάδι. Σκοντέψετε να πνιγείτε το φθινόπωρο. Να πάρεις ένα σπιτότοπο, είτε στα Κοτρόνια, είτε στα Γελαδάδικα, είτε στον απάνω Μαχαλά. Να φτιάξεις κανένα σπιτάκι, να μην σας πατάει το νερό. Την αρνείσαι. Από τώρα! Είναι τρελά, θυσία. Εγώ! Και τι σου φταίω εγώ! Εσύ γνωρίζεις τον τρόπο! Ή μπορείς να την καταραστείς κι αυτή! Να σκυμίσει! Όπως κι άλλη! Ποια! Καλά τα λες, γείτονα! Μα και είμαι στον ταβατζής μας! Ο Ξυγκάκιας! Ξέρεις! Του χρωστάμε, λέει, 200 δραχμές. Όλο το διάφορο κεφάλι. Έτσι, τους τόπους. Και αυτού το πληρώνουμε τακτικά. Θα μας έχει πάρει τόσα κι άλλα, τόσα κι ακόμη δώστο. Αχ, το διάφορό του. Άντε, δίνες. Τουλάχιστον έτσι έγραφες στα παλιά χρόνια, σε ένα ποίημα σου. Δεν θυμάσαι, εικόνα χειροποίητη που στην καρδιά μου είχα κι είχα για μόνο φυλακτό μια της κορφή σου τρίχα. Τη χάρη σου της πλαγνική μη μ' αρνηθείς πουλί μου, αγάπη μου αιώνια, αγάπη η στερνή μου. Πότε? Όταν εγκατοικούσαμε μαζί, κάτω από την Ακρόπολη, στο Ριζόκαστρο. Έτσι λοιπόν, κύριε Αλέξανδρε, έχουμε έρωτες και τους τραγουδάμε τόσο όμορφα.